Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το σχέδιό μας για τον εμβολιασμό καταρχάς των υγειονομικών, των συναδέλφων γιατρών, νοσηλευτών, αλλά και του λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων μας, του ΕΣΥ και των ιδιωτικών κλινικών και των ιατρών της πρωτοβάθμιας και των κλειστών δομών και των μονάδων φροντίδας. Ήρθα σήμερα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι του Εθνικού Συστήματος Υγείας με πολλές κλινικές που αντιμετωπίζει στη Γενική Εφημερία ένα μεγάλο κομμάτι του βάρους του λεκανοπεδίου της Αττικής και πολύ επιτυχημένα. Χαίρομαι που βλέπω ότι ο εμβολιασμός πηγαίνει πολύ καλά στους υγειονομικούς και θέλω να πω ότι αυτή ήταν και θα είναι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου η πρώτη φάση του εμβολιασμού. Σωστά στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη στα νοσοκομεία μας όλους αυτούς τους μήνες για τον COVID και ότι ανοίγουν οι πλατφόρμες από τις 11 Ιανουαρίου για τους πολίτες μας πλέον, ξεκινώντας από τους υπέργειους, από τους συμπολίτες μας πάνω από τα 85 έτη. Και θα έχουμε τη δυνατότητα σε επόμενες εβδομάδες και μήνες, είδατε ότι εγκρίθηκε και δεύτερο εμβόλιο μετά τη Pfizer, το εμβόλιο της Moderna, να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό και των ευπαθών ομάδων και του υπόλοιπου πληθυσμού. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανυπομονησία, καταλαβαίνω επίσης ότι ο κόσμος έχει κουραστεί, ότι έχει γίνει πολύ, πολύ μεγάλες προσπάθειες από όλη την ελληνική κοινωνία όλους αυτούς τους μήνες. Παρακαλώ πολύ, λίγο υπομονή, μια που τώρα υπάρχει και επιστημονικά λύση σε αυτήν την τεράστια κρίση δημόσιας υγείας και είναι ο εμβολιασμός.